Η βυζίτσα στο πήλιο. Η Βυζίτσα είναι ένα πανέμορφο χωριό του Πηλίου σε υψόμετρο 500 μέτρων και σε απόσταση μόλις 30 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα του νομού Μαγνησία στο Βόλο. Αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στο Πήλιο, κάτι που οφείλεται όχι μόνο στην ομορφιά του φυσικού τοπίου, αλλά και στο ίδιο το χωριό. Είναι ένα υπαίθριο μουσείο παραδοσιακής πηλιορίτικης αρχιτεκτονικής. Πλατεία Βυζίτσας. Είναι μια σχεδόν παραμυθένια υπόσταση, ενώ σίγουρα μπορεί να περιληφθεί μέσα από τις τρεις πιο όμορφες πλατείες των χωριών του Πηλίου και τις πιο όμορφες πλατείες των ορεινών χωριών της Ελλάδας. Στην πλατεία βρίσκονται τρία μεγάλα πλατάνια. Κάτω από κάθε πλάτανο υπάρχουν και τα τραπεζοκαθίσματα της ταβέρνας και των καφετεριών που βρίσκονται πάνω στην πλατεία. Όσο για τα νερά, πλούσια τα ελαιεί στο όρος Πήλιον. Βρύσες φτιαγμένες πολλών ετών πριν πετρόκτιστες που κατεβάζουν το νερό από ψηλά από το όρος Πήλιο. Και τώρα παίρνουμε το πέτρινο καλντερίμι που θα μας οδηγήσει στα αρχοντικά σπίτια της Βυζίτσας. Ο διπορικός στο χωριό του Πηλίου Βυζίτσα, το πανέμορφο χωριό με τα φανταστικά πηλιορίτικα σπίτια. Ο περίπατος μας είναι πάρα πολύ όμορφος, αλλά ίσως είναι και λίγο κουραστικός περίπατος. Εδώ. 20 χρόνια πριν. Περίπου είναι. Ο χώρος αυτός είναι το σαλόνι του είναι αρχοντικού. Η αίθουσα πρωινό. Η αίθουσα πρωινό. Το αρχοντικό πώς λέγεται? Σαντίκος. Σαντίκος. Στη Βυζίτσα Πηλίου θα βρούμε ένα πανέμορφο αρχοντικό με την επωνυμία Σαντίκος. Εδώ βλέπουμε την αίθουσα πρωινού.
ξύλινες σκάλες οδηγούν στον επάνω όροφο. Μπαίνουμε στο δωμάτιο Χλόη. Γι' αυτό μάλλον είναι σε πράσινους χρωματισμούς βαμμένο και τα καλύματα των κρεβατιών και αυτά πράσινα. Τα πάντα είναι ξύλινα. Η διακόσμηση φανταστική και εξυπηρετική από ό,τι βλέπω. Εδώ είναι το μπάνιο με φανταστικό καθρέφτη και όλο ξύλινη επένδυση. Και μπαίνουμε σε ένα άλλο δωμάτιο, τελείως διαφορετικό, Δάφνη λέγεται, με διπλό κρεβάτι, καναπέ. Εδώ τα καλύματα είναι κόκκινα και οι κουρτίνες. Ένα έχω να σας πω, ότι μολονότι είναι πάρα πολύ παλιό αρχοντικό, δεν μυρίζει άσχημα. Είναι πάρα πολύ καλά συντηρημένο. Ο πίνακας ζωγραφικής. Και η Δάφνη με, με την κόκκινη επένδυση. Βρισκόμαστε στον οντά του αρχοντικού. Πώς το λέγεται το αρχοντικό? Σαντίκος. Σαντίκος. Ο οντάς στα παλιά τα χρόνια χρησιμοποιείται για τους επισκέπτες. Εδώ δεχόντουσαν οι ιδιοκτήτες του αρχοντικού τους επισκέπτες και περνάγανε τις ώρες μαζί τους, συζητώντας και αναλύοντας πολιτικά, θρησκευτικά θέματα. Σήμερα μαζεύονται εδώ οι ένοικοι του ξενοδοχείου, του αρχοντικού, για να απολαύσουν, να χαλαρώσουν και να αισθανθούν την άβρα του παλιού αρχοντικού. Τέτοια αρχοντικά μόνο στη Βυζίτσα θα βρούμε, πουθενά αλλού. Είναι σπάνια αρχοντικά. Για όποιον θέλει να απομονωθεί, μπορεί να κάτσει στο πανέμορφο αυτό καταπράσινο ανάκλινδρο και να περάσει την ώρα του διαβάζοντας ή συλλογιζόμενος οτιδήποτε τον απασχολεί. Και κλείνουμε το διπορικό στη Βυζίτσα με την πανοραμική άποψη του Παγασιτικού. Τα πανέμορφα σπίτια του χωριού Βυζίτσα και στο βάθος ο Παγασιτικός. Αυτή τη θέα θα την απολαύσετε από το αρχοντικό Σαμπίκος. Σαντίκος. Μία ζωγραφιά.